Δεν υπάρχουν πολλά πασό. Ένα είναι το πασό. Με οποιοδήποτε αρχηγό. Αλλά και εσείς κάνατε λάθη. Και μόνο και εμείς κάναμε. Υπήρχαν άλλο το πασό με τον ένα, άλλο το πασό με τον άλλο. Το πασό έχει ένα ιστορικό αφήγημα. Και τα λάθη που κάνανε όλοι τα πάνω στο περιθώριο, ως γνώση αν δεν καταλάβουμε, αλλά κρατάμε τα τεράστια δυτικά ιστορία μας. Που έκανε την Ελλάδα τη μεταπολίτευση να ζει την πιο σταθερή εποχή. Να υπάρχουν τα μεγάλα δημόσια έργα, τα νοσοκομεία, η παιδεία, η υγεία, η εθνική αξιοπρέπεια, οι μεγάλες στρατηγικές στα εθνικά θέματα. Τι πέτυχαν οι υπόλοιποι στα εθνικά θέματα. Ποιος έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πασόκ την έβαλε. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, το λέω παντού. Το έχουν ξεχάσει και οι δικοί μας, τα μέλη, οι φίλοι μας. Θυμάστε ότι εμείς βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική του Ρεσί και την δύο Καραμαλιές και δεν έκανε κουμπαριά με τον Ερντογάν. Αλλά δεν μιλάει κανείς. Όχι τίποτα στον προπουσίλιο του Ερντογάν. Διάβαζε σε τηλεφών. Να έχει κάνει το Ελσίνη τη Νέα Δημοκρατία. Να έχει βάλει την Δημοκρατία τη Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να πήγαινε ο Σιμίτης να παντρέψει την κόρη του Ερντογάν, απαξιώνοντας τη στρατηγική σχέση Ευρώπης-Τουρκίας. Τι θα ακούγαμε στα καφενεία την εποχή των μεγάλων προκλήσεων. Τώρα δεν ακούνε τίποτα όμως. Και τα κανάλια το έχουν ξύσει αυτό από την ιστορία. Όπως έκαναν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες με τους αντιπάλους τους. Ορμή να αφήσουμε την αριστερά και την δεξιά να γράφει την ιστορία της μεταπολίτευσης, ούτε του Πασό. Εμείς θα την γράψουμε την ιστορία μας. Με αξιοπρέπεια, γνωρίζοντας την προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου και τον Βασιλή και τον Νικολίπα, γνωρίζοντας τα λάθη μας, αλλά πάντα με ένα μόνο στόχο. Κοιτώντας μπροστά, κοιτώντας το μέλλον. Το μέλλον θα κρίνει αν ξαναμεγαλώσει το Πασό και την κουρατή παράδεξη και όχι το παρελθόν. Γι' αυτό φίλε και φίλοι κλείνοντας, εγώ όμως θα θέλω ένα πράγμα. Να πάρετε την υποψηφιότητα μου στα χέρια σας. Δεν έχω άλλους πολιτικούς συμμάχους εκτός τον απλό κόσμο του Πασόκ, τον κόσμο που έμεινε στα δύσκολα. Ακόμη και οι ανθρώπους που έφυγαν, αλλά βλέπουν τώρα ότι έκαναν λάθος και θέλουν να ξανακάνουν κάτι όλοι μαζί για το σπίτι μας. Πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε αυτές τις αρρωστίες και να προσφέρουμε στις επόμενες βουλευτικές επιλογές μια προοδευτική λύση για τον τόπο. Μια προοδευτική λύση που κοιτάει μπροστά και δεν εξοκοιτά ούτε προς τον κύριο Τσίπρα, ούτε προς τον κύριο Μητσοτάκη. Να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Δεκανήκη δεν θα γίνουμε, είτε το θέλουν οι μεν, είτε το θέλουν οι δε. Δεν μπορεί να μιλάς σήμερα ο Τσίπρας για αποδεκτή διακυβέρνηση, όταν επί μια πενταετία ήταν αγκαλιά με τον Καμένο, αλλά δεν υπήρξε καμία ενώτηση. Τότε δεν ήταν προοδευτική. Και ο Μητσοτάκης, σαν σύμμαχο στον χώρο της δεύτερης Κυριακής. Τον έχει το σύμμαχο. Τον κύριο Βελόπουλο, άλλωστε, ο κύριος Καρατζαφέρης δεν κόλλαγε τα πολιτικά παιδιά, υπουργούσε κορυφαία υπουργεία. Εμείς έχουμε ένα μόνο στόχο. Να μεγαλώσουμε και θα μεγαλώσουμε. Μικρό πασό δεν είναι πασό. Μεγάλο πασό είναι το πιο την ιστορία του και θέλει να αγκαλιάσει όλο το κοινωνικό πολιτικό κόσμο τη Ελλάδα. Δώστε την ευκαιρία, όλοι μας δεν τα καταφέρουμε, δεν τα καταφέρουμε. Καλό μας αγώνα, να σας